Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα δικαστές στα Αθήνας. Και το φως της δημοκρατίας για άλλη μια φορά νίκησε το σκοτάδι. Με αυτά τα λόγια, ο Αλέξη Τσίπρα άφησε να νοηθεί πω η ανεξάρτητη αρχή για το απόρριτο των επικοινωνιών βρήκε στοιχεία για τι τηλεφωνικέ υποκλοπέ από την ΑΕΠ σε πολιτικά πρόσωπα, στρατιωτικού και όχι μόνο. Ο κύριο Τσίπρα αποχώρησε από τα γραφεία τη αρχή, κρατώντα στα χέρια του τον φάκελο με τα στοιχεία των ελέγχων που έκανε η ανεξάρτητη αρχή σε εταιρείε κινητή τηλεφωνία. Το απόγευμα, ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντήσει την πρόεδρο τη Δημοκρατία, όπου αναμένεται να θέσει το ζήτημα των υποκλοπών. Η κυβέρνηση πάντω μοιάζει να αποδέχεται πω στην ΕΕΠ υπήρχε ζήτημα ελέγχου. Υπήρχε ένα, θα έλεγα, σαφέ θεσμικό πλαίσιο το οποίο προφανώ επέτρεπε πολλά πράγματα να γίνονται χωρί ένα συγκεκριμένο έλεγχο. Ήταν η στιγμή από τι 8 Αυγούστου που ο Πρωθυπουργό τη χώρα, ο Κυριάκο Μιζοντάκη, ανέλαβε την ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία να δώσει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα λειτουργεί η άρση του απορρίτου. Πώ παρακολουθεί η ΕΕΠ, δηλαδή ο Πρωθυπουργό, τον αρχηγό Αυτό τι είναι. Είναι εντό των συνταγματικών πλαισίων. Ή θα δεχθούμε τη θεσμική λειτουργία τη ελληνική πολιτεία, άρα λοιπόν τη δικαιοσύνη η οποία έχει επιληφθεί επί όλων αυτών των θεμάτων, ή κάθε φορά Άντως, θα παλιδρομούμε εχει επιληφθει επι ολων αυτων των θεματων η καθε φορα θα παλινδρομουμε μεταξυ του εμπιστεύομαι και ούτε δεν εμπιστεύομαι. Ο Πρωθυπουργό βεβαίω έχει, έχει την υποχρέωση να εποπτεύει και να παρακολουθεί του υπουργού του. Αλλά πώ? Με θεσμικό τρόπο. Όταν ακούει το Χατζηδάκι να μιλάει στο τηλέφωνο με τον, τον ξένο επενδυτή. Για επενδύσει. Γιατί μπαίνει εκεί η ΑΕΠ. Οι υποκλοπέ είναι θέμα δημοκρατία, αλλά είναι και θέμα χρημάτων. Είναι... Εδώ είναι δουλίτσια στη μέση.